ένας κρεοπόλης από την Δράμα έκανε πράξη μια ξεχωριστή ιδέα ώστε να προσελκύσει καταναλωτές στο κατάστημά του. Ο κύριος Νικόλας Αργυριάδης λοιπόν σας ετοιμάζει το χριστουγεννιάτικο τραπέζι, ετοιμάζει όλα τα κρέατα, το μόνο που χρειάζεται να κάνει ο καταναλωτής είναι να τα βάλει στο φούρνο. Ναι, προσπαθούμε να κάνουμε το κάτι διαφορετικό. Άμα δείτε τα παρασκευάσματά μας μοιάζουν και με γλυκά κάποια. Ακριβώς θα βρούμε στο δικό σας το κρεοπωλείο. Ρολά, κεκάκια, με αλμυρά κεκάκια βέβαια. Διάφορα παρασκευάσματα, εμπνευσμένα από τη λέσχη Ελλήνων Κρεοτεχνών είναι τα περισσότερα που ανήκουν και εκεί. Δηλαδή τώρα για τα Χριστούγεννα εσείς τι προτείνετε? Προτείνουμε τώρα, σε χοιρινό κοτόπουλο περισσότερο προχωράει. Έχει με γλυκές γεμίσεις, με φρούτα, γλυκόξινες, καρεδάκια χοιρινά, πανσέτα γεμιστή, πολλά, πολύ κωδική. Τι παίρνει ο κόσμος τώρα τα Χριστούγεννα, τι επιλέγει από αυτό που φτιάχνετε τώρα? Περισσότερο τα ρολά. Mm-hmm. Ναι, τα γεμιστά. Υπάρχουν και παραγγελίες, σας ζητάνε κάτι συγκεκριμένο? Ναι, βασικά αυτά τα παρασκευάσματα συνήθως με παραγγελίες θα δουλεύουμε τα περισσότερα. Mm-hmm. Για να προλάβουμε και να τα ετοιμάσουμε. Είναι όλα φρέσκα, γίνονται την προηγούμενη μέρα δηλαδή, και την επόμενη τα παίρνει ο πελάτης. Πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα ώστε να κάνετε αυτό το ξεχωριστό, διότι μπαίνοντας εδώ μέσα δεν βλέπουμε το ένα κανονικό κρεοπωλείο να δούμε μπριζόλες και πανσέτες? Έχουμε και αυτά και μπριζόλες και πανσέτες, αλλά για να ανταγωνιστείς πλέον τα σούπερ μάρκετ πρέπει να κάνεις το κάτι διαφορετικό, πιστεύω. Γιατί πλέον είναι αθέμητος ανταγωνισμός με τα σούπερ μάρκετ. Αυτοί δεν κοιτάζουν να βγάλουν κέρδος πλέον. Φέτος τα Χριστούγεννα είναι και ακριβότερες οι τιμές. Αυτό σας εμποδίζει? Ναι, είναι 15 με 20% έχουν ανέβει τα πάντα. Μειωμένη κίνηση? 15 με 20% είναι μειωμένη κίνηση. Κάπως έτσι είναι ακριβώς τα πράγματα.